Στα όσα συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρίως από το βράδυ της Παρασκευής, με την περιοχή ολόκληρης της Θεσσαλίας να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την κακοκαιρία και τελικά να τη γλιτώνει συμπεριλαμβανομένης της Μαγνησίας, αναφέρθηκε σήμερα με δηλώσεις του και ο Δήμαρχος του Βόλου, κ. Μπέος, μετά τις δηλώσεις που έγιναν το Σάββατο από τους κ. Κικίλια και Κουρέτα. Στις καυστικές του δηλώσεις, ο Δήμαρχος επεσήμανε χαρακτηριστικά: πάλι καλά συναντήθηκαν στη Λάρισα Κικίλιας και Κουρέτας και έδωσαν λύση από το γραφείο και δεν πνιγήκαμε. Την περασμένη εβδομάδα δεν μαζευτήκαν στον Αλμυρό και κάναν μια λιτανία. Τι κάνανε, για να βρέξει. Του άκουσε ο Θεούλης να βρέξει. Δόξα τω Θεώ, έβρεξε. Και η βροχή είναι καλό. Όμως θα δώσω πολλά συγχαρητήρια στον Υπουργό τον κύριο Κικίλια, στον Περιφερειάρχη τον κύριο Κουρέτα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί αν θα γίνει κάτι, με πιάνουν τα γέλια, γιατί είναι για γέλια. Κάνανε μια ευρεία σύσκεψη για να προλάβουνε. Ευτυχώς που ήταν αυτοί και προλάβανε. Αλλιώς θα είχαμε πνιγεί άμα δεν ήταν αυτοί. Από το γραφείο δώσανε λύσεις. Μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Ξεχάσαν μόνο να πάρουν τις φουγκαρίστρες. Στην άλλη σύσκεψη θα τους τη στείλω. Η Δημοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια, από την ημέρα που αναλάβαμε και είδαμε τα προβλήματα που έχει η πόλη σε ό,τι αφορά τις υποδομές, κάνει το ανθρώπινο δυνατό. Δηλαδή, σε όλα τα σημεία που διωγγώνεται η ροή των νερών και δημιουργούν προβλήματα, έχουμε συνεργεία, έχουμε επιφυλακή αντιλιοστάσια. Ας πω, ας πούμε ότι πρόσφατα, πριν 10 μέρες, στο Ντουμπάι, μια πόλη, μια χώρα με δισεκατομμύρια πάμπλουτη, καινούργια, πριν να σας θυμίσω, πριν 2-3 δεκαετίες, αυτό η χώρα δεν υπήρχε. Ντουμπάι, σε σκηνές μένανε. Και κάνανε νέες υποδομές, νέα κτίρια, νέους δρόμους, αυτά. Με μια νεροπομπή ακραίων καιρικών φαινομένων, είδατε τι έγινε. Πνιγήκαν όλοι. Τι να πει η Ελλαδίτσα τώρα. Με κατασκευές και υποδομές πριν 50 χρόνια. Όταν τα όμβρια και οι υποδομές είναι για να δέχονται 30 χιλιοστά νερό, μιλιγκράμ, πώς τα λένε, όπως θέλετε πέστε τα, και δέχεται 150, 10 φορές παραπάνω την ώρα, πού να πάει αυτό το νερό, λογικό δεν είναι? Και αν τα περισσότερα ρέματα και οι ποτάμια έχουν μπαζωθεί ή έχουν γίνει σπίτια παράνομα. Σήμερα το πρωί, πάντως, αυτοψία και στον Γραφσίδο να πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος του Βόλου και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Καπουρνιώτης. Ο Δήμαρχος επιθεώρησε την πορεία των εργασιών, ζητώντας την επίσπευση των αποκαταστάσεων. Τόνισε ότι είναι νευραλγική σημασία να οχυρωθεί η πόλη για το ενδεχόμενο νέων καιρικών φαινομένων στο μέλλον. Ξεκίνησαν, όπως βλέπετε, οι αποκαταστάσεις, όχι μόνο στον Γραφσίδωνα και στον Άνα. Υπάρχει ένα συντονισμός, παιδιά. Είναι μια δύσκολη περίοδο και σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση, γιατί μιλάμε από τη μία άκρη στην άλλη. Ο Βόλος έπαθε τεράστια καταστροφή. Το έχουμε διαπιστώσει όλοι. Επανήλθε γρήγορα, βέβαια. Χάρη στο συντονισμό της Δημοτικής Αρχής αλλά και των ανθρώπων που έσκυψαν το κεφάλι και δουλέψανε, και τους ευχαριστώ πολύ. Αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, θέλω να υπάρχει κατανόηση, είναι μεγάλης έκτασης τα προβλήματα και οι ζημιές, αλλά σταδιακά, σιγά σιγά γίνεται η αποκατάσταση, όπως βλέπετε, σε όλα τα σημεία. Και βέβαια είναι και το θέμα της χρηματοδότησης από την κυβέρνηση, η οποία χρηματοδότηση, ναι μεν υπάρχουν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις, αλλά γίνεται σε ρυθμούς χελώνας, θα το έλεγα. Βελτιώνουμε σε μεγάλο βαθμό όλες τις ζημιές που έχουν γίνει. Δεν θα το πω ντροπή, θα το πω κατάντια στη σύγχρονη Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, αντί να απλοποιήσει τα θέματα, τα διωγγώνει. Εν τω μεταξύ, προγραμματισμένη για αύριο, Τρίτη 23 Απριλίου, συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο, αναβάλλεται λόγω της συμμετοχής του Δημάρχου στην παρουσίαση με θέμα αποκατάσταση ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Ντάνιελ και Ελίας σε σιδηροδρομικές, οδικές και σχολικές υποδομές, που θα γίνει αύριο, Τρίτη, και ώρα 12 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μουζακίου, παρουσία μάλιστα του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.